Κύριε Σιτιχάκη, και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο των αποφάσεων. Ναι, κοιτάξτε, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, και αυτό που λέμε επιτάχυνση της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, ουσιαστικά έρχεται να φορτώσει ακόμα μεγαλύτερα βάρη στους λαούς. Και ρίχνει, αν θέλετε, και περισσότερο λάδι στη φωτιά της ενεργειακής φτώχειας. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μετατρέπεται σε εξάρτηση από το αμερικάνικο. Γι' αυτό λοιπόν και ο λαός ο δικός μας, όπως και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τέτοιου είδους σχεδιασμούς που θυσιάζουν στην κυριολεξία λαϊκές ανάγκες στον βωμό της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων. Ανακούφιση πραγματικά μπορεί να δοθεί μόνο εάν υπάρξει στη χώρα μας κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, εάν έχουμε αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς, εάν έχουμε αφορολόγητο για τους αυτοαπασχολούμενους στα 12.000 ευρώ. Λύση πραγματικά μπορεί να υπάρξει μόνο με έναν αγώνα που θα λέει ότι η ενέργεια δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και να αξιοποιείται για το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρα μας με σκοπό την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι λύση του προβλήματος ενεργειακής φτώχειας, γιατί είναι ακριβώς η πολιτική που το δημιουργεί και το γιγαντώνει. Αυτή η πολιτική δηλαδή τη απελευθέρωση ενέργεια και τη πράσινη μετάβαση. Το πρόβλημα τώρα δεν επιτείνεται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κύριε Σιτιχάκη? Προφανώς επιτείνεται, ναι. Και όχι απλώς επιτείνεται, δημιουργεί τα χίλια μύρια προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να είναι η λύση να φύγουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, ναι, και να πάμε στην εξάρτηση του αμερικάνικου φυσικού αερίου. Ξέρετε τι, τις συνέπειες αυτές του πολέμου της Ουκρανίας τις ζήσαμε και το 2014. Και σας το λέω επειδή προέρχομαι από ένα νησί που είναι ιδιαίτερα παραγωγικό, όπου με το εμπάρκο στη Ρωσία υπήρξαν πολύ μεγάλες απώλειες, ναι, μιας αγοράς, βέβαια, όπως για παράδειγμα... Πείτε και το νησί, πείτε και το νησί. Το νησί, βεβαίως, με μια σειρά προϊόντα... Το νησί σας, λέω, πείτε ποιο είναι το νησί σας. Ναι, Κρήτη. Τρίτη, ναι, που αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα διάθεσης και χαμηλής, ναι, τιμής. Δηλαδή στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, στις ζωοτροφές, μεγάλες αυξήσεις σε τρόφιμα, ναι, σε είδη πρώτης ανάγκης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα. Κοιτάξτε, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Mm. Φυσικά η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις δεν ήρθαν με τον πόλεμο, είχαν προκύψει πολύ πριν τον πόλεμο. Βέβαια, φυσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση... Αλλά επιδεινώθηκε η κατάσταση, ναι. Βεβαίως. Και ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής και της οικονομίας με άλλα πιο βίαια μέσα. Και εδώ γίνεται σύγκρουση συμφερόντων μεγάλων ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας και της Κίνας. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενδιαφέρονται να κλείσουν τη στρόφιγγα της εξάρτησης της Ευρώπης, της Ελλάδας και άλλων χωρών από τη Ρωσία με το φυσικό αέριο και τους αγωγούς, για να αξιοποιήσουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σε αυτή τη γραμμή στοιχίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Παίρνει μέρος αυτή τη σύγκρουση των μεγάλων υπεριαλιστικών συμφερόντων. Και μάλιστα στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν, τόθεσε ξεκάθαρο ότι εμείς θέλουμε την Ελλάδα να γίνει κόμβος του LNG. Εδώ τώρα ξεχάσανε την πράσινη μετάβαση. Ακόμα και το θέμα της απολιγνητοποίησης. Όταν μας έλεγαν ότι είναι πανάκριβο, ότι θα καταστρέψει το περιβάλλον, και εμείς χαρακτηρίζαμε την απολιγνητοποίηση ως ΚΚΕ ως εγκληματική πολιτική, σήμερα έρχονται και επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία λέγαμε. Μάλλον αλλάζει στροφή ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι ο λιγνίτης είναι πιο φτηνός από το αέριο. Καλά, εκεί που έχει φτάσει το αέριο τώρα, δυστυχώς, ακριβώς είναι και ο λιγνίτης με βάση το φόρο για το περιβάλλον, για τους ρήπους, αλλά είναι σχετικά πιο φθηνό σε σχέση με την τιμή που έχει εκτοξευτεί στο φυσικό αέριο, κύριε Σιτιχάκη. Δηλαδή, όταν λέτε, περιγράφετε ένα πόλεμο των μεγάλων δυνάμεων η Ελλάδα, τι θα έκανε? Δεν θα έμπαινε σε μια εναλλακτική? Βεβαίως θα έμπαινε σε μια εναλλακτική. Το θέμα είναι τι είδους εναλλακτική. Εμείς ως ΚΚΕ το έχουμε δηλώσει καθαρά ότι η χώρα μας, λόγω της ειδικής θέσης που βρίσκεται και τα, ναι, πλεονεκτήματα που έχει, θα μπορούσε να αξιοποιήσει όλες τις μορφές ενέργειας. Και να αξιοποιήσει ακόμα και τους υδρογονάθρακες. Για πολύ μεγάλο... Τους υδρογονάθρακες λέτε. Ναι.
ναι, για τους οποίους έχουν σταματήσει οι μελέτες. Έτσι, και στην νότια της Κρήτης και στη δυτική Ελλάδα. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η γεωθερμία. Να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς δεν τις έχουμε σταματήσει στα νότιο-δυτικά της Κρήτης και δυτικά. Και οι λύσεις, κύριε Συντυχάκη, δεν πρέπει να είναι μέσω Ευρώπης. Κάτι ανάλογο που έγινε και με το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας που είχαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ή τα εμβόλια. Έτσι. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψη τη δική μας, είναι μια ένωση καπιταλιστών. Είναι μια ληστοσημωρία, να το πω έτσι απλά λαϊκά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν ωφελήθηκε η χώρα μας διαχρονικά από την ένταξή της η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ισοζύγιο πλέον είναι αρνητικό, δεν είναι θετικό. Θέλετε να πάρουμε τα ζητήματα της Όχι, κύριε Συντυχάκη, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στον κύριο Γκιουλέκα να πάρουμε απάντηση για να ολοκληρώσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομο για τους λαούς. Θα μπορούσε η Ελλάδα με τα πλεονεκτήματα που σας είπα προηγουμένως πραγματικά να έχει μια δική της ανεξάρτητη οικονομική πολιτική και να αναπτύξει και την αγροτική οικονομία και τη βιομηχανία. Όλες εκείνες τις παραγωγικές δυνατότητες που θα μπορούσαν πραγματικά ευχαριστούμε κύριε Συντυχάκη και άλλους λαούς της Ευρώπης να τους... Ελάτε κύριε Γκιουλέκα, ελάτε. Να ζητήσουμε.